κατηφορίζοντας για να συναντήσεις την όψη του Λιβικού Πελάγους από την Ψαρή Φοράδα, μέσα στα νερά των οποίων ο ήχος μοιάζει με ένα διαρκές μουσικό αποτύπωμα, συναντάς το Καλάμι. Το Καλάμι δεν είναι οικισμός, είναι ένα χωριό που κάποια στιγμή έπαψε ο χρόνος να κυλάει. Οι κάτοικοί του για να καλλιεργήσουν μετακινήθηκαν παραθαλάσσια και έτσι το χωριό τους από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις αρχές του 90 απογυμνώθηκε από κόσμο. Ξεκίνησε, ας πούμε, μαζικά το βάλαμε στο νου μας ότι πρέπει να μετακομίσουμε, διότι εδώ είναι άγωνο το μέρος, όπως βλέπεις, βουνά μυστία, και το εγκαταλείψαμε μαζικώς. Το 90 είχε 90 κατοίκους. Τώρα έχει 5. Το Καλάμι ήταν από τα πρώτα χωριά που μετά το 80 οι κάτοικοι θέλησαν να το παραχωρήσουν στην πολιτεία για να γίνει φράγμα. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Και έτσι, τόσες δεκαετίες μετά, ο τόπος αυτός έμεινε σαν παρένθεση μέσα στο χρόνο, αν εξαιρέσει κανείς τη μανία του ανθρώπου και λιγότερο της εγκατάληψης. Το πλιάτσικο άφησε τα αποτυπώματά του και οι άνθρωποι που κάποτε είχαν αφήσει μέχρι και τα πρικιά τους μέσα στα μπαούλα έγιναν φύλο και φτερό. Εμείς όταν φύγαμε, δεν φύγαμε για μία και έξω. Ενώ πήγαμε, ερχόμαστε εδώ όλη τη βδομάδα μέχρι το Σάββατο. Το Σάββατο, Κυριακή, είμαστε στο Καλάμι. Κάθε τυχαίος περνούσε εδώ, λόγω του ότι δεν υπήρχε κόσμος. Έμπαινε, λατούσαν τα σπίτια, σπούσαν τις πόρτες. Όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέας στην κυβέρνηση, έβγαλε ένα πρόγραμμα για να μαζέψουν τα όβρια ύδατα, να τα κάνουν φράγματα. Και οι πρώτοι που κάναμε μία αίτηση να κάνουμε φράγμα εδώ στο Καλάμι, και υπογράψαμε και οι χωριανοί και το καταθέσαμε στο Υπουργείο, και υπάρχει αυτή η κατάθεση. Ότι εγώ δωρίζω το σπίτι μου, ό,τι έχω στο Καλάμι, περιουσία μυστήρια και αγοράζω όλα αυτά, τα δωρίζαμε για να, με το μυαλό μας έτσι, ότι για να νομίζαμε ότι άμα τα δωρίσαμε θα μας κάνανε το φράγμα. Στο Καλάμι κάνεις μια ολοκληρωμένη επιστροφή στο παρελθόν. Πλέον στον τόπο αυτό δεν ζουν περισσότεροι από 5 με 6 κάτοικοι. Σαν να είναι χθες όμως, όπως λένε όσοι κατάγονται από το Καλάμι, που στην εκκλησία του χωριού ζούσαν όλες τις όμορφες στιγμές τους. Γάμους, βαφτίσεις, πανηγύρια και γιορτές. Πολύ ζωντανό χωριό, πολύ όμορφο χωριό. Ήταν το στολίδι της επαρχίας μας εδώ πέρα, του Δήμου Βιάνου. Ήταν το μοναδικό χωριό που είχε τόσα πολλά επαγγέλματα, μέχρι και ξενοδοχείο είχε τα χρόνια εκείνα. Πιο καλά πήγαμε έτσι που μετακινηθήκαμε. Διότι το Καλάμι ήταν πολύ υγρό κλίμα. Δηλαδή όταν εμείς παιδιά απορούσαμε πώς επιβιώσαμε. Είχαμε το προνόμιο ότι οι γυναίκες από τότε πηγαίναν στα καφενεία και πίναν τον καφέ τους και κάναν την κουβέντα τους και πλέκανε. Ήταν ένα παράδειγμα για όλο μας εδώ τον τόπο. Οι γυναίκες δεν πήγαιναν στα σπίτια, πήγαιναν στα καφενεία να πιούνε τον καφέ, να πούνε τα νέα, όπως γίνεται τώρα στα Κέφαη, η νεολαία για να γνωριστούν κτλ. Κάθε στενό και μια ιστορία, κάθε γωνιά και μια ανάμνηση. Όπως το έργο ενός Πολωνού στρατιώτη στην κατοχή, ο οποίος την ώρα της βάρδιας του, μέσα στο μαραγκούδικο που είχε μετατραπεί σε φυλάκιο, ζωγράφιζε γυναικείες φιγούρες. Στέκουν και αυτές σαν να μιλούν για το χτες, σαν να αφηγούνται μια ιστορία που πάγωσε στο χρόνο. Αυτός λοιπόν ο Πολωνός έκανε τη βάρδιά του εδώ. Το οίκημα ήταν μαραγκούδικο και είχε μέσα μπογιές, και για να ασχολείται να περνάει η ώρα του, έπιασε τα πινέλα, έπιασε τις μπογιές και ζωγράφισε αυτές τις κοπέλες. Τρεις κοπέλες εκεί. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Αν και θεωρώ ότι θα το θέλαμε όλοι. Ένα ζωντανό μουσείο θα μπορούσε να είναι. Ναι. Της κριτικής παράδοσης. Ναι, και της κριτικής παράδοσης και πολλών αναμνήσεων. Το Καλάμι του Δήμου Μυβιάνου αποτελεί ένα μουσείο αναμνήσεων για όσους κατάγονται από αυτόν τον τόπο. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής τους που συνδέεται αόρατα μαζί του με έναν τρόπο διαφορετικό. Για κάθε επισκέπτη, αυτό το κομμάτι γης δείχνει μια άλλη εποχή, άλλες ταχύτητες, μια άλλη πραγματικότητα. Ένα κομμάτι του χθες μέσα σε ένα σήμερα τόσο διαφορετικό.